Έφερε ένα πέτρινο γουδί και ένα γουδοχέρι και ένα κυβότιο. Και πρώτα απ' όλα για τον τυφλό άρχισε να τρίβει ένα φάρμακο για κατάπλασμα. Και έβαλε τρία κεφάλια σκόρδα τηνιακά, έπειτα κοπάνισε στο γουδί αναμειγνύοντας οπό, χυμό, γάλα σκύλης, σκυλοκρέμιδα και σχοινό. Ύστερα τα μούσκεψε με σφίτι οξύδι. Κατέπλασε αυτού τα βλέφαρα, του έκανε κατάπλασμα αφού του γύρισε ανάποδα τα βλέφαρα για να πονέσει. Και εκείνος κλαίγοντας και φωνάζοντας σηκώθηκε να φύγει. Και ο Θεός αφού γέλασε του είπε, «Εδώ τώρα κάθισε με το κατάπλασμα». Ο Αριστοφάνης όμως περιγράφει και μία θεϊκή, μαγική θεραπεία ενός τυφλού, ο οποίος βρίσκεται στο Ασκληπίου, όπου τον σκεπάζουν οι ιερείς με κόκκινα υφάσματα και τα φίδια του Θεού, τα οποία βγαίνουν από το άδυτο, πηγαίνουν κάτω από το ύφασμα και του γλύφουν τα μάτια και όταν σηκώνεται ο ασθενής, ο τυφλός, πέφτουν τα υφάσματα, εξαφανίζονται τα φίδια και βλέπει. Ο Πλούταρχος μας λέει ότι ο Λυκούργος έκτισε στη Σπάρτη ναό αφιερωμένο στη θεά Αθηνά Οπτιλέτη, η οποία βοήθησε να γίνει καλά η ασθένεια που είχε στους οφθαλμούς του. Οπτιλέτη, οπτικός σήμερα, είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με τα γυαλιά τα οποία διορθώνουν την όρασή μας και αυτή η θεά βοηθούσε τους Σπαρτιάτες όταν είχαν προβλήματα με τα μάτια τους. Για τον Τιμολέοντα μας μιλά ο Πλούταρχος, τους βίους παράλληλους, και μας λέει ότι ο Τιμολέον τυφλώθηκε στο τέλος της ζωής του γιατί υπέφερε από κληρονομικό γλαύκωμα το οποίο είχαν και ο πατέρας και ο παππούς του. Ενώ για άλλο κληρονομικό νόσημα μιλά ο Ευρυπίδης στο έργο του Ιδίπους. Ο Ιδίποδας έχει πρισμένα πόδια γιατί τον έδεσε στα σφυρά ο πατέρας του ο Λάιος για να τον ξεφορτωθεί, μιας και ο Χρησμός έλεγε ότι θα σκοτώσει τον ίδιο και θα είναι κακός με την Θήβα αφού θα νυμφευθεί την ίδια τη μητέρα του. Όμως ο ίδιος ο Λάιος και το όνομά του σημαίνει χολός και Λάβδακος είναι ο πατέρας του Λαΐου, ο οποίος ήταν χολός επίσης. Λάβδακος, Λάιος και Ιδίποδας είναι χολοί στα πόδια. Είναι κουτσί και οι τρεις και μάλλον κλιενετής. Ο Εσχήνης αναφέρεται σε ιατροδιδασκαλείο, δηλαδή σχολή ιατρική, στον Πειραιά. Ο Τίμαρχος, μόλις πέρασε την παιδική ηλικία, πήγε και εγκαταστάθηκε στον Πειραιά, επί του Ευθυδίκου Ιατρίων, στο Ιατρείο του Ευθυδίκου, προφάση μεν της τέχνης μαθητής, με την πρόφαση ότι ήθελε να μάθει την ιατρική τέχνη. Όπου μεν πολύ γάρ μισθωσάμενη μία νίκησιν, διελόμενη έχουση, συνοικίαν καλούμε. Εκεί όπου πολλοί ενοικιάζουν μια κατοικία, την ονομάζουμε συνοικία, δηλαδή πολυκατοικία. Όπου δε εις ενοικεί, οικία. Και εκεί που κατοικεί ένας, την ονομάζουμε οικία. Εάν δε εις ενδίπου τούτων των επιτισοδείς εργαστηρίων ιατρός εισοικήσε, ιατρίων καλείται. Και αν σε ένα οποιοδήποτε από τα εργαστήρια που συναντούμε στους δρόμους εγκατασταθεί κάποιος γιατρός, αυτό ονομάζεται ιατρείο. Ο Εσχήνης επίσης αναφέρεται σε γιατρό, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί στο δικαστήριο για να μαρτυρήσει, για να βεβαιώσει ότι αυτός ο οποίος δεν πήγε στο δικαστήριο ήταν πραγματικά άρρωστος. Προς δε την βουλήν των ιατρών έπεμψα και προς την βουλή έστειλα τον γιατρό, την αρρωστία μου δηλώσαντα, για να δηλώσει την αρρώστια μου, για να δηλώσει την αρρώστια μου. Η Κλεοπάτρα στην Αίγυπτο έμαθε τα φάρμακα από τους ντόπιους Αιγυπτίους και μάλιστα διάλεξε πολλών ειδών
φαρμάκια τα οποία δοκίμασε σε κατάδικους, σε άνδρες καταδικασμένους σε θάνατο, για να δει ποια από αυτά ήταν πιο δραστικά και τι αντιδράσεις είχαν και τα ήπια δηλητήρια. Τα ήπια δηλητήρια, όπως παρατήρησε η Κλεοπάτρα, ήταν αργά στη δράση, αλλά τα δραστικά ήταν κακά προς το πρόσωπο αυτού ο οποίος έπαιρνε το δραστήριο και γρήγορο δηλητήριο, γιατί άλλαζε το πρόσωπό του, άλλαζε το πρόσωπό του και είχε αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια της κατάποσης, όταν ήταν πικρό, και κατά τη διάρκεια της δράσης του δηλητηρίου. Γι' αυτό αυτή από όλα τα δηλητήρια που διάλεξε για να χρησιμοποιήσει, είτε πάνω σε ζώα είτε σε ανθρώπους, προτίμησε την ασπίδα, ένα φίδι το οποίο ήταν μικρό σε μέγεθος, πολύ δηλητηριώδες, και αυτό χρησιμοποίησε για τον εαυτό της για να δηλητηριαστεί χωρίς να έχει συσπάσει στο όμορφο πρόσωπό της, το οποίο ήθελε να φτάσει και στον άλλο κόσμο με την επίγεια ομορφιά της. Η Πασιφάη και η αδελφή της η Κίρκη, θείες της Μύδιας, κατασκευάζουν στον μύθο πολλά φάρμακα. Η Κίρκη είναι αυτή η οποία μετατρέπει τους άνδρες του Οδυσσέα σε χείρους και με το μόλι, δηλαδή το αντίδοτο ή αντιφάρμακο, ο Ερμής δίνει το μόλι και διευκολύνει την επάνωδο και την μετάλλαξη των χείρων σε ανθρώπους με νεότητα και σφρίγος καλύτερο από ό,τι είχαν πριν οι σύντροφοι του Οδυσσέα. Και ο ίδιος ο Φίλιππος φοβόταν τη γυναίκα του την Ολυμπιάδα μήπως τον φαρμακώσει, όπως μας λέει ο Πλούταρχος. «Δίσαντα την άς μαγείας επ' αυτό και φάρμακα γυναικός. Φοβήθηκε μήπως η γυναίκα του του κάνει μάγια και τον φαρμακώσει». Ο Αριστοφάνης αναφέρεται σε φαρμακοπόλη στην Αθήνα, ο οποίος μόνος του παρασκευάζει διάφορα φάρμακα. Τα φάρμακα είναι για διάφορες περιπτώσεις, όπως για την συχνοουρία ενός ηλικιωμένου ή για την ευκύλια ή άλλα φάρμακα που διευκολύνουν την ταχύτερη γέννα μιας γυναίκας. Οι γιατροί, αναμειγνύοντας τα πικρά φάρμακα με γλυκά υγρά, βρήκαν ότι η ευχάριστη γεύση είναι αποτελεσματική ως προς την επίτευξη του συμφέροντος, μας λέει ο Πλούταρχος. Και μη μου θυμίζεις εκείνον που δεν θέλει να πιει το πικρό φάρμακο γιατί δεν είναι σε Αττικό Αγγείο, δηλαδή μην κοιτάς τη συσκευασία στην οποία βρίσκεται το φάρμακο, αλλά την αποτελεσματικότητά του. Στη σημερινή Ρωσία, οι Βουδίνοι της αρχαιότητας, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, γνώριζαν ότι από τους κάστορες που ζούσαν γύρω από μία μεγάλη λίμνη μπορούσε να παραχθεί από τους όρχες τους φάρμακο το οποίο ήταν ειδικό για τις νόσους της μήτρας. Ο Αρταξέρξης έδωσε στον Τιμαγόρα 80 αγελάδες για να πίνει το γάλα του, μιας και ο Αθηναίος, ο οποίος είχε αυτομολύσει σε αυτόν, υπέφερε από κάποια ασθένεια που το γάλα της Αγελάδος θα του έκανε καλό. Μαζί του έδωσε και τους βουκόλους να βόσκουν τις αγελάδες και να του φέρνουν το γάλα. Ενώ το γαϊδουρινό γάλα, το οποίο είναι ειδικό για τον Κοκκίτη, το χρησιμοποιούσαν και οι Αθηναίοι. Ο Πυθέας είπε, «Όταν βλέπουμε ότι ένα σπίτι προμηθεύεται γαϊδουρινό γάλα, συμπεραίνουμε ασφαλώς πως έχει κάποια αρρώστια μέσα». Ο Δημόκριτος αρρώστησε πολύ βαριά στην Θράκη, την πατρίδα του, τα Άβδυρα. Οι ντόπιοι γιατροί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά, γι' αυτό έστειλαν καράβι θρακικό προς την Κο, όπου ο Κος ιατρός Ιπποκράτης δεν δέχτηκε να μπει μέσα στο καράβι των Θρακών, το οποίο δεν του φαινόταν καλοτάξιδο. Έτσι ζήτησε με την αμοιβή που θα του έδιναν
να νοικιάσουν ένα καράβι από τη Ρόδο, γιατί εμπιστευόταν περισσότερο τους Ροδίτες ναυτικούς. Το καράβι ξεκίνησε από την Κο για τα Άβδυρα, αλλά στο δρόμο του εξόκυλε. Το καράβι εξόκυλε στην νήσο Θάσο, όπου για ένα εξάμηνο έπρεπε να επιδιορθωθεί, ενώ και εκεί ο Ιπποκράτης στο μεταξύ διάστημα ίδρυσε ιατρική σχολή. Όταν πήγε στα Άβδυρα, την πατρίδα του Δημόκριτου, τον θεράπευσε από τους πονοκεφάλους του, αφού τον πήγαινε κάθε μέρα περίπατο και όταν δεν μπορούσε με φορείο κάτω από μία ιτιά, από την οποία αργότερα έγινε η ασπιρίνη. Όταν πολύ αργότερα, σε μεγάλη ηλικία, αρρώστησε βαρύτατα και δεν υπήρχε ελπίδα θεραπείας, ο Δημόκριτος, η αδελφή του, έκλαιγε πάνω από το προσκεφάλι του. Ο Δημόκριτος της είπε: «Έβρε αδελφή, δεν πέθανα ακόμη, γιατί με κλαίς ζωντανό?» Και εκείνη του είπε: «Δεν κλαίω για σένα, αλλά για μένα, γιατί εγώ είμαι η αίρια της θεάς Δήμητρας. Σε λίγες μέρες γίνονται τα θεσμοφόρια, τα εννιάμερα, και εγώ πρέπει να είμαι εκεί, στη Μεσοσπορίτισσα θεά, αλλά δεν θα είμαι, γιατί πρέπει να είμαι κοντά σου για να σου κλείσω τα μάτια». Ο Δημόκριτος τότε είπε: «Για 9 μέρες θα ζήσω. Αδελφή μου, κάθε βράδυ να ζυμώνεις ένα φρέσκο ψωμί. Το πρωί να το ψήνεις και να το αφήνεις δίπλα στο προσκεφάλι μου». Έτσι για 9 μέρες ο Δημόκριτος έζησε από τη μυρωδιά του ψωμιού, και όταν η αδελφή του επέστρεψε, τον ευχαρίστησε γιατί έζησε και μπόρεσε να επιτελέσει το καθήκον της. Τότε ο Δημόκριτος έκλεισε τα μάτια του και τότε μόνον πέθανε. Έτσι και εμείς πρέπει να πούμε στους ασθενείς ότι πρέπει να βάλουν ένα τέρμινους, έναν χρόνο μπροστά τους για κάτι που πρέπει να κάνουν, και αν πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν, θα ζήσουν.